Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας τηλέγραφο. Είστε έτοιμοι να δαμάσετε τον ηλεκτρισμό για να στείλετε τα δικά σας μηνύματα? Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς επικοινωνούσαν οι άνθρωποι πριν τα τηλέφωνα και το ίντερνετ? Με το κατάλληλο κώδικα, οτιδήποτε μπορεί να γίνει μήνυμα. Ένα φως που αναβοσβήνει, ένας ήχος ή μια σειρά από σύμβολα σε χαρτί. Πώς όμως μπορούμε να στείλουμε το μήνυμά μας όσο πιο μακριά γίνεται? Κάποτε είχαμε σήματα καπνού και τα ταχυδρομικά περιστέρια. Μετά ήρθε το ηλεκτρικό ρεύμα. Τον 19ο αιώνα, ο Σάμιουελ Μόρς και άλλοι εφευρέτες και μηχανικοί της εποχής είχαν μια επαναστατική ιδέα: να χρησιμοποιήσουμε το ηλεκτρικό ρεύμα για να μεταφέρουμε μηνύματα σε μεγάλες αποστάσεις μέσα από ηλεκτρικά καλώδια. Έτσι γεννήθηκε ο ηλεκτρικός τηλέγραφος, ένας βασικός τρόπος επικοινωνίας μέχρι την καθιέρωση του τηλεφώνου. Είστε έτοιμοι να φτιάξουμε το δικό μας τηλέγραφο και να στείλουμε τα δικά μας μηνύματα με σήματα Morse? Για την κατασκευή μας θα χρειαστούμε μία βάση για το τηλέγραφο. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε χοντρό χαρτόνι, σελοτέιπ, ένα μανταλάκι, μία πλακέτα δοκιμών ή αλλιώς breadboard, δύο καλώδια περίπου ίσου μήκους, ξεγυμνωμένα στις άκρες, μία μπαταριοθήκη με δύο μπαταρίες, όπου μπορώ να χρησιμοποιήσω είτε 2α είτε 3α, ένα κοφτάκι για καλώδια, ένα βομβιτή ή αλλιώς buzzer και ένα λαμπάκι LED. Πριν ξεκινήσουμε την κατασκευή μας, ας πούμε λίγα λόγια για το πώς δουλεύει ο τηλέγραφος. Το σήμα του τηλέγραφου βασίζεται στη μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος από μια ηλεκτρική πηγή, όπως είναι μια μπαταρία. Όταν ανοίγουμε και κλείνουμε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με ένα διακόπτη, δημιουργούμε ηλεκτρικούς παλμούς. Αν στο κύκλωμά μας συνδέσουμε ένα μπομπό, όπως είναι ένα λαμπάκι, τότε οι ηλεκτρικοί παλμοί μετατρέπονται σε μηνύματα. Το μόνο που μένει μετά είναι να βρούμε έναν τρόπο να τα αποκωδικοποιήσουμε. Ας δούμε αρχικά πώς θα φτιάξουμε το διακόπτη μας, χρησιμοποιώντας ένα μανταλάκι. Για αρχή θα κολλήσω την πλακέτα δοκιμών σε ένα σημείο της βάσης. Έπειτα θα πάρω το μανταλάκι για να το χρησιμοποιήσω σαν διακόπτη για τον τηλέγραφο. Θα το στερεώσω καλά στη βάση με τη βοήθεια του ζελοτέιπ. Όπως βλέπετε, έχω ξεγυμνώσει και τις δύο μεριές από τα καλώδια. Λυγίζω και τις δύο μεριές του καλωδίου, έτσι ώστε να δημιουργήσω ένα σχήμα που μοιάζει με αγκίστρι. Συνήθως χρησιμοποιούμε σκουρόχρωμα χρώματα όπως το μαύρο για να δείξουμε τον αρνητικό πόλο και ανοιχτόχρωμα χρώματα όπως το κόκκινο για να δείξουμε το θετικό πόλο. Τώρα θα κολλήσουμε τα καλώδια στο μανταλάκι μας. Το ένα καλώδιο στερεώνεται πλαγίως στο σταθερό μέρος από το μανταλάκι και το άλλο μπαίνει με ένα τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να σχηματίζουν σταυρό όταν κλείνει. Οι άλλες άκρες από τα καλώδια που έχω ξεγυμνώσει θα συνδεθούν στο breadboard έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Για να ενώσουμε το διακόπτη με την μπαταρία και τον μπομπό του τηλέγραφου, θα χρειαστούμε την πλακέτα δοκιμών, γνωστή και ως breadboard. Το breadboard μας επιτρέπει να κατασκευάζουμε εύκολα ηλεκτρικά κυκλώματα χωρίς να χρειάζεται να ενώσουμε μεταξύ τους τα καλώδια ή να κάνουμε κολλήσεις. Είναι πολύ χρήσιμο σε κυκλώματα με Arduino και σε πολλές άλλες κατασκευές. Το breadboard μπορείτε να το βρείτε εύκολα σε καταστήματα με ηλεκτρονικά ή καταστήματα που έχουν ήδη για STEM κατασκευές και ρομποτική. Το breadboard διαθέτει κάποιες τρυπούλες πάνω στις οποίες μπορούμε να συνδέσουμε τα καλώδια και τα ηλεκτρικά στοιχεία, όπως είναι το λαμπάκι μας. Οι τέσσερις εξωτερικές σειρές, δύο πάνω και δύο κάτω, είναι συνδεδεμένες οριζόντια, ενώ στο κεντρικό του τμήμα οι διασυνδέσεις είναι κατακόρυφες, με κάθε στήλη να χωρίζεται σε δύο ανεξάρτητα τμήματα. Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το κύκλωμά μας. Θα πάρουμε το λεντάκι μας και θα βάλουμε το μακρύ ποδαράκι σε μία τρυπούλα από το breadboard. Δεν φοβόμαστε να πιέσουμε τα ποδαράκια από το LED στην πλακέτα δοκιμών. Το πώς μας είναι το λαμπάκι να δέχεται ρεύμα μέσα από το breadboard, όπως εάν το συνδέαμε απευθείας στην μπαταρία. Τώρα ήρθε η ώρα να συνδέσουμε την μπαταρία με το breadboard. Θα βάλουμε το μαύρο καλωδιάκι που υποδεικνύει τον αρνητικό πόλο στην ίδια γραμμή που είναι και το κοντό ποδαράκι από το LED. Αμέσως μετά θα πάρουμε το κόκκινο καλωδιάκι που είναι ο θετικός πόλος της μπαταρίας και θα το βάλουμε ακριβώς δίπλα στο μαύρο καλωδιάκι. Το λεντάκι μου το έχω βάλει σε απόσταση 4 τρυπούλες. Τώρα θα πάρω τη μία άκρη από το καλώδιο που είναι περασμένο στο διακόπτη μου και θα το βάλω ακριβώς πάνω από το κόκκινο καλωδιάκι της μπαταρίας. Τώρα το μόνο που μένει είναι να κλείσουμε το κύκλωμα βάζοντας το άλλο καλωδιάκι στην ίδια γραμμή που είναι το θετικό ποδαράκι από το LED. Ο διακόπτης ανοίγει και κλείνει το ηλεκτρικό κύκλωμα. Όταν τα δύο καλώδια βρίσκονται σε επαφή, δηλαδή το μανταλάκι είναι κλειστό,
τότε το ρεύμα μπορεί να περάσει από την μπαταρία και να ανάψει το λαμπάκι. Όταν ανοίξουμε το μανταλάκι, δηλαδή ανοίγει και το κύκλωμα, τότε ο ηλεκτρικός παλμός διακόπτεται και το λαμπάκι σβήνει. Ο τηλέγραφός μας είναι έτοιμος. Πριν όμως στείλουμε τα μηνύματά μας, μπορούμε να το ενισχύσουμε και με λίγο ήχο, με τη βοήθεια από το παζεράκι. Το παζεράκι έχει γι' αυτό δύο ποδαράκια, ακριβώς όπως το LED. Το μακρύτερο ποδαράκι είναι αυτό που είναι το θετικό, ενώ το κοντύτερο ποδαράκι είναι το αρνητικό. Αν το βάλουμε στην ίδια γραμμή με τα ποδαράκια από το LED, τότε θα χτυπάει και το παζεράκι ταυτόχρονα. Όταν θα κλείνω το διακόπτη μου, τότε θα ενεργοποιούνται ταυτόχρονα και το λαμπάκι και το παζεράκι. Και τώρα που ο τηλέγραφός μας είναι έτοιμος, ήρθε η ώρα να στείλουμε τα δικά μας μηνύματα χρησιμοποιώντας σήματα Morse. Μην ανησυχείτε αν δεν ξέρετε τον κώδικα Morse, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολος. Για να αντιστοιχίσουμε το ηλεκτρικό σήμα σε λέξεις που καταλαβαίνουμε, χρειαζόμαστε έναν κώδικα. Αυτός είναι γνωστός ως κώδικας Morse. Καθιερώθηκε διεθνώς το 1865 και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Ο κώδικας είναι πολύ απλός στη χρήση και δεν χρειάζεται καν να έχετε τηλέγραφο. Αν χρειαστεί, μπορείτε να κάνετε σήματα Morse αναβοσβήνοντας ένα φακό ή χτυπώντας το χέρι σας σε μια επιφάνεια. Ο κώδικας Morse αντιστοιχεί κάθε ένα από τα γράμματα του αλφαβήτου, 26 στο λατινικό, 24 στο ελληνικό, τους 10 αριθμούς και τα σημεία στίξης με μια συγκεκριμένη αλληλουχία σημάτων διαφορετικής διάρκειας, τις τελείες, τις παύλες και τις παύσεις. Η τελεία είναι ένας παλμός μικρής διάρκειας. Η παύλα αντιστοιχεί σε 3 τελείες. Και η παύση είναι η απουσία του παλμού για χρόνο ίσο με μια τελεία. Εκτός από τα γράμματα και τις λέξεις, ο κώδικας έχει και λειτουργικά σήματα για συντομία. Ένα από αυτά είναι το γνωστό σε όλους μας SOS, το Διεθνές Σήμα Κινδύνου. Δοκιμάστε με τη βοήθεια του κώδικα Morse να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα. Επισκεφτείτε τον οδηγό της δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές οδηγίες και πηγές.